Σε αυτό το αστυνομικό newsletter μιλάμε για τη σύλληψη Χαγιάτε. Αναφερόμαστε στις συλλήψεις Νόε και Ρίκτα. Έχουμε το πιο αποκλειστικό ρεπορτάζ από τα AVN Awards. Και σχολιάζουμε το expose video του Κοψιάλη. Όλα αυτά στο καινούργιο newsletter. Εμάς τράβα ρε φίλε, ας την τάμα, εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη newsletter. Με τριπλέτα σήμερα, έχουμε και τάμα στον κάτω όροφο. Newsletter μετά από 1,5 μήνα. Ναι, αλλά έπρεπε να γίνει. Γιατί... Καλά, έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα, αλλά. Περιμέναμε να γίνει αυτό. Τα έχουμε πάει τα ηλία ρίχτω φωτιά φέτος. Έτσι, έτσι. Όσα βγάλαμε πέρυσι σε ένα χρόνο, τα έχουμε βγάλει σε 3 μήνες. Εμείς και ο Σνίκ ξυπνήσαμε. Ναι, δεν σημαίνει ότι έχουμε βγάλει πολλά. Απλά πέρυσι βγάλαμε πάρα πολύ λίγα. Οπότε, για ανταμοιβή, θέλουμε, παιδιά, subscribe. Για να μεγαλώσει εδώ πέρα η παρέα, να γίνει χαμός. Ένα subscribe, παιδιά, δεν είναι κάτι, ένα κουμπάκι. Μας βοηθάει να μεγαλώσουμε, να δίνουμε περισσότερο content. Αστυνομικό newsletter σήμερα, αστυνομικό δελτίο. Δεν ξέρω πού να ξεκινήσουμε, αλλά νομίζω από το πιο πρόσφατο είναι σωστό να πάμε έτσι. Ξέρεις, να τα πιάσουμε με ένα χρονοδιάγραμμα από σήμερα προς τα πίσω. Το τελευταίο και πιο hot νέο που παίζει εκεί έξω είναι η σύλληψη του Χαγιάτε. Ναι. Να πούμε ότι πριν από λίγο διάστημα, τύπου 1-2 μήνες, νομίζω και έκανα 1,5 μήνα, μπορεί είχε παραπάνω, ναι. Ακόμη ένας YouTuber, ένας 42χρονος, 43χρονος, στο Κερατσίνι, με παρόμοιο content. Πιο σκληρό, αν θέλουμε να τα συγκρίνουμε, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ίσως και γι' αυτό τον έπιασαν πρώτο, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, αλλά είχε ακουστεί από τότε ότι ετοιμάζεται δικογραφία, ότι οι αρχές μελετάνε, ας πούμε, και το content του Χαγιάτε. Ναι, και ο ίδιος είχε τοποθετηθεί αρκετές φορές μετά από αυτό το συμβάν. Με σέβεστε, βρε μαλάμι, σας φτύσεις όλους μέσα στη μούρη. Σκουπίδια. Έχετε συγκρίνει την πούτσα με τη βούτσα, μαλάκα. Σαγγελάτε! Σαγγελάτε, θα σου γάμισω. Επίσης, να πούμε ότι και ο συγκεκριμένος creator που είχε συλληφθεί τότε στο Κερατσίνι δεν είναι ούτε στη μισή δυναμική του Χαγιάτε. Δεν έχει ούτε τη μισή δυναμική του από Χαγιάτε. Από άποψη κόσμου, ναι. Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα ήταν πολύ πιο massive. Μα νομίζω κάπως το αντέγραψε. Έτσι αισθάνομαι. Έκανε βασικά μια κακή κιόλας αντιγραφή. Ναι, 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 έτσι αισθάνομαι κι εγώ. Και κατηγορείται για πολλά πράγματα ο Χαγιάτε. Δεν έχουμε τη δικογραφία τώρα για να είμαστε ακριβείς, αλλά τα περισσότερα. Έχει και κακούργημα, ναι, αλλά και για πλημελήματα. Έχει να κάνει ουσιαστικά με την σωματική βλάβη απέναντι σε ανθρώπους και μάλιστα έχει και τα ρατσιστικά χαρακτηριστικά, επειδή λέγεται ότι αυτά τα άτομα είναι άνθρωποι με αναπηρία. Τώρα αυτό θα αποδειχτεί προφανώς και ξέρω εγώ στο δικαστήριο με κάποια χαρτιά ή οτιδήποτε. Ο Χαγιάτε αρνείται ότι αυτά τα άτομα, ρε παιδί μου, έχουν κάποιο είδους νοητική στέρηση, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Τώρα θα φανεί στο δικαστήριο. Πάντως έχει γίνει ένας χαμός αυτές τις μέρες. Βγαίνουν όλα τα κανάλια ασχολούνται με αυτό. Βγαίνουν στα παράθυρα συνεχώς δύο γνωστές μορφές από τα stream του Χαγιάτε, ο Red Dragon και ο Βάρδος. Ναι. Για να τους ακούσουμε, Λάζο μου. Δίπλα μου είναι ο Red Dragon. Κοίτα, υπάρχουν άτομα που πληρώνανε και πρέπει και αυτοί να πάνε δικαστικά. Κύριε Γιώργο Παπαδάκη, εγώ σε γνωρίζω για το X-Factor. Αν επικαλεστεί ότι σας τάιζε, σας πήρε από τον δρόμο, σας έδινε φαγητό. Έπαιρνε αυτός τα πολλά και εμείς πέραμε τα ψίκουλα. Δηλαδή, Κύριε Dragon. Εντάξει, φτάνει κάπου να πω, ρε παιδί μου, λίγο αυτό ότι ξέρεις, τους βγάζουν παντού. Γιατί νομίζω και οι εκπομπές εκμεταλλεύονται αυτό το hype και κερδίζουν έτσι τηλεοπτικό χρόνο. Πραγματικά, ο Red Dragon και ο Βάρδος, δεν ξέρω, παίζει αυτή τη βδομάδα να είχαν περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο και από γνωστό υπουργό. Ναι. Για να το σχολιάσουμε και λίγο, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Βασικά, εντάξει, ο Χαγιάτη είναι πολλά χρόνια στη φάση. Να πούμε ότι έχει μια πορεία από παλιά που έπαιζε, νομίζω, LOL και διάφορα games, ναι, στριμάροντας, και έτσι ξεκίνησε να γίνεται γνωστός και με τις αντιδράσεις του, αυτές τις απότομες, ξέρεις, που μπορεί να φώναζε. Έσπαγε πληκτρολόγια. Ναι, ναι. Φάε το AdBlaze σου, πουτάλας, παιδί! Και όλη αυτή η φάση με τα streams και με κόσμο που μαζεύεται και κάθεται μπροστά από μια κάμερα για ώρες, παράγοντας τέτοιου τύπου content,
Έσκασε ρε φίλε, εκεί μετά την καραντίνα. Mm-hmm. Και μέσα στην καραντίνα. Και μέσα στην καραντίνα, αλλά μετά ναι, ξέφυγε. Ναι, ξέφυγε. Νομίζω ότι στην καραντίνα μέσα ξεκίνησε ο Χαγιάτα αυτό το πράγμα ναι. όλο. Και σιγά σιγά αυτό που λες και εσύ μετά την καραντίνα και ενδιάμεσα στις... Γιατί είχαμε διάφορες καραντίνες εμείς. Ενδιάμεσα στις καραντίνες άρχισε να ανεβαίνει πάρα πολύ και το είδαμε μετά να συμβαίνει και από πολλούς ακόμη creators έτσι, σε παρόμοιο στυλ streams. Όχι ναι. φυσικά με αυτά που γινόταν στο Χαγιάτα τα streams. Ναι, τώρα δεν ξέρουμε τι είναι αυτό, ρε φίλε. Τι πιστεύεις ότι. Γιατί, ας πούμε, έγινε τώρα. Ίσως ήταν η αφορμή, η σύλληψη του προηγούμενου αυτού του YouTuber και ξεκίνησε, ας πούμε, να μαζεύει υλικό. Ίσως μαζευόταν εδώ και καιρό. Πιστεύω ότι μαζευόταν εδώ και καιρό και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή να έχουν αρκετά στοιχεία στη διάθεσή τους οι αρχές, ούτως ώστε να προχωρήσουν έτσι σε αυτή την κίνηση. Τα ρεπορτάζ λένε ότι κατηγορείται για το κακούργημα, όπως είπες και εσύ, της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή και κατ' επάγγελμα και το πλημέλημα της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων ανθρώπων. Ναι, ναι. Για πολύ καιρό και χρόνια μάζευε χιλιάδες κόσμο που ήταν ταυτόχρονα ναι. στο stream και παρακολουθούσε. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς έδιναν και μικρά ή μεγαλύτερα χρηματικά ποσά. Και αυτό είναι κάτι που εξετάζεται, τύπου ξεσπόσανε αυτά τα λεφτά που πήγαιναν. Υπάρχει και ένα gap, ας πούμε, με το οικονομικό κομμάτι. Υπάρχει ένα gap με το οικονομικό κομμάτι και με την εφορία, από ό,τι ναι. είχα διαβάσει. Σχετικά με τα χρήματα, αλλά και με το content, να πούμε αυτό που συζητούσαμε και off-camera πριν, ότι σε ένα από αυτά τα επικά βίντεο του Μπούγια για το ελληνικό ίντερνετ, είχε αναφερθεί και κάποιο ποσό που είχε υπολογίσει πρόχειρα ο Μπούγια, okay. ότι βγάζει ο Χαγιάτε το χρόνο από όλη αυτή τη δουλειά, το οποίο, εντάξει... Είναι αστρονομικό, έτσι. Ήταν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ναι. Δεν ξέρω, κοίτα, εγώ δεν ήμουν ποτέ ιδιαίτερος φαν του content που κάνει ο Χαγιάτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που συζήτησα πρόσφατα και με φίλους είναι ότι αυτό που είχε συμβεί με το συγκεκριμένο κανάλι είναι ότι με κάποιο τρόπο είχε καταφέρει να γίνει meme με μικρά βιντεάκια τα οποία σου στέλνουνε άνθρωποι που δεν περίμενες να τους αρέσει αυτό το content ή να το βρίσκουν αστείο. Δηλαδή κάπως είχε περάσει και σε ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με το ελληνικό ίντερνετ, το ελληνικό YouTube και αυτή την καφρίλα, ας πούμε. Αυτό ήταν το crossover που έκανε, πιστεύω, ο Χαγιάτε. Ναι, αναπαραγόταν και πάρα πολύ και στα social media και σε διάφορες σελίδες. Ναι. Το TikTok έπαιξε τεράστιο ρόλο στη γιγάντωσή του, πιστεύω. Ναι, και νομίζω ότι ήταν και λόγω μιας ζωντανής μετάδοσης στο TikTok. Από εκεί προκλήθηκε η σύλληψή του. Έγινε και στο πλαίσιο mm-hmm. του αυτοφόρου για αυτό το λόγο. Okay. Δηλαδή έγινε μια μετάδοση τύπου τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης και μετά λίγες ώρες αργότερα πήγαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν, ρε παιδί μου. Οπότε ίσως περίμεναν και αυτό, ξέρεις, για να τον πιάσουν στο αυτόφορο. Okay. Που okay. πας κατευθείαν μέσα, ρε παιδί μου. Καταλάβαινε ότι αυτό το πράγμα γίνεται για εκμετάλλευση. Βέβαια, θα σου πει η άλλη πλευρά, ρε παιδί μου, ότι του προσέφερε μια ζωή, του πλήρωνε κτλ. Ναι, εγώ θα τα δεχτώ όλα αυτά. Ναι, okay. Αλλά αυτό δεν αναιρεί, ρε παιδί μου, το γεγονός ότι και αυτά τα άτομα ξεκινούσαν να ζουν σε έναν άλλο κόσμο που αν είχαν και θέματα ψυχικής υγείας, ας πούμε, αυτό είναι πολύ κακό για αυτούς. Ναι. Η προσοχή όλοι αυτοί που τράβηξαν πάνω τους. Ακριβώς. Και το γεγονός ότι στον δρόμο, ξέρεις, όλοι τους μιλούσαν ή μπορεί να τους πείραζαν κιόλας. Έχουν υπάρξει περιστατικά και ξυλοδαρμών στο διαδίκτυο και επίσης βλέπουμε και πόσο έξτρα προβολή έπαιρναν και από άτομα που τους πετύχαιναν στον δρόμο και τους κατέγραφαν σε κάθε στιγμή τους. Ήταν λίγο... Αυτό ήταν δηλαδή, επειδή έχω παρακολουθήσει και streams του Χαγιάτε, μετά από κάποια φάση, ρε φίλε, καταλάβεις ότι αυτά τα άτομα είχαν ξεσηπωστεί μια τέτοια πλήση εγκεφάλου από αυτό το πλασματικό κόσμο του διαδικτύου, που εκεί άρχισε να καταλαβαίνει ότι αυτό τελικά δεν τους κάνει καθόλου καλό. Ναι, ναι. Ήταν μια πιο σκληρή ανίτα πάνια. Ναι, ουσιαστικά. Το διαδίκτυο. Ναι, ναι, του 23-24, ας πούμε. Αυτό. Λοιπόν, που στο παιδά έχετε fucking πέσει, ρε φίλε. Έχετε fucking πέσει, ρε μαλάκες. Έχετε μπάσει κατηγορία τόσο πολλά τελευταία. Σήμερα είπα πάμε τώρα. Θέλω λίγο δίμπαλα με ντάμπαλα. Πάμε για UNICEF. Λοιπόν, πάμε τον 8 με ντάμπαλα, δεκάμπαλα για τη Θεσσαλία. Για καλό σκοπό, πατσαβουρές. Σκάσε μπάσα, ρε, λοιπόν. Και πάμε σε έναν ράπερ τώρα, ο οποίος πρόλαβε, κλείτωσε μάλλον το αυτόφορο, καθώς εμφανίστηκε δύο μέρες μετά στο αστυνομικό τμήμα μαζί με δικηγόρο του. Είναι ο Ρίκτα, είναι γνωστό πλέον, ο οποίος κατηγορείται ότι μαζί με ένα ακόμη άτομο έδιραν έναν φοιτητή στη Θεσσαλονίκη,
ο φοιτητής νοσηλεύεται ακόμα στο ΑΧΕΠ, αλλά δεν είναι πλέον στη σοβαρή κατάσταση που ήταν στην αρχή. Mm-hmm. Διαβάζαμε πριν από λίγο ότι αποσωληνώθηκε. Τώρα, αυτή είναι λίγο περίεργη περίπτωση, γιατί βγαίνει η πλευρά του ανθρώπου που υπέστη τον ξυλοδαρμό και λέει ότι του είπε «εσύ είσαι διάσημος» και ο άλλος τον χτύπησε. Ναι, το σίγουρο από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δύο πλευρές είναι ότι αυτός ο φοιτητής κάτι είπε στο Ρίκτα, mm-hmm. δεν ξέρω τι, και ο Ρίκτα αντέδρασε χτυπώντας τον ρε παιδί μου και ότι το άλλο άτομο το ναι. οποίο κατηγορείται μαζί με τον Ρίκτα ήταν αυτός που του έδωσε μια κλωτσιά και τον πέταξε στο έδαφος. Είναι αυτό που από μια βλακεία μπορεί και κάποιος να πάθει ζημιά και κάποιος να μπλέξει με πολύ άσχημες ας πούμε προεκτάσεις στη ζωή του. Ναι. Έτσι, είναι αυτό που λένε κακιά στιγμή, μην μπλέκεις. Ναι, μην αυτό που λένε ρε φίλε δώσε το όπως την οργή. Ναι και γενικότερα από το πουθενά και από ό,τι φαίνεται χωρίς κάποια τρομερή αιτία ας πούμε. Κατάλαβες. Και τώρα βρήθηκαν δύο νέοι άνθρωποι μπλεγμένοι ο ένας στο νοσοκομείο, ο άλλος προφυλακιστέος. Ναι, προφυλακίστηκε κιόλας ο Ρίκτα. Να το πούμε γι' αυτό. Έχει προφυλακιστεί. Ο Ρίκτα είπε, επειδή μου δεν ήθελε να προκαλέσει κακό και λέει ότι μετά το περιστατικό, όταν έπεσε κάτω, ότι προσπάθησαν να το βοηθήσουν φέροντας νερό κτλ. Τέλος πάντων, κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη. Κάπου διάβασα και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά δεν είμαι σίγουρος και δεν ξέρω αν έχει να κάνει, αν έχουν να κάνουν αυτά τα δημοσιεύματα με κάτι που είπε ο Ρίκτα στο δικαστήριο, στους δημοσιογράφους, μπαίνοντας ή βγαίνοντας τύπου «διαβάστε τη δικογραφία και μη γράφετε». Α, ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με αυτό. Σταματήστε να γράφετε. Τι έχει γίνει, τι έχει γίνει. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πολύ βία, ρε παιδί μου, αυτό. Πολύ βία, παιδιά. Μην μπλακώνεστε. Αυτό δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, είναι ρε παιδί μου, τι κερδίζω, τι χάνω στο τέλος της ημέρας. Ναι, ναι. Και βλέπεις τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια καριέρα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο απόγειό της και ξαφνικά βρίσκεται σε ένα κελί. Για ποιο λόγο? Για κανένα λόγο. Μηδέν. Επίσης να πούμε και στον άνθρωπο περαστικά. Εννοείται να επιστρέψει σύντομα στη ζωή του, στην καθημερινότητά του. Και παιδιά, μακριά από τέτοια πράγματα και καυγάδες. Δεν υπάρχει λόγος. Στο τέλος της ημέρας μόνο να χάσεις έχεις και νομίζω όποιος έχει μπλεκτεί σε κάποιο καυγά, εκεί καταλήγει στο τέλος της ημέρας, ρε παιδί. Συνεχίζουμε το αστυνομικό δελτίο με έναν άνθρωπο που έχει έρθει και ως καλεσμένος στην εκπομπή μας, το Ηλία Ρίχτο. Ο Νόε συνελήφθη ενώ προσπαθούσε σύμφωνα με τα δημοσιεύματα να κλέψει δύο βαλίτσες στο αεροδρόμιο όπου από ό,τι διάβασα πλέον εργαζόταν. Ναι, εργάζεται και στο αεροδρόμιο. Λένε ότι από κάμερες ασφαλείας τον έπιασαν να προσπαθεί να απομονώσει δύο βαλίτσες εκεί με ένα τρέιλερ, με ένα καροτσάκι κάτι. Mm-hmm. Ο ίδιος επειδή έχει βγει και έχει μιλήσει υποστηρίζει ότι τις πήγαινε στο γραφείο από Λεστέντεν, ότι δεν ήταν ο σκοπός του να τις ψηρίσει, να το πω έτσι όπως μιλάμε ρε παιδί μου και μεταξύ μας. Όπως πάντοτε τις πήρα, τις έβαλα πάνω στο καρότσι σε εμφανές σημείο και στη συνέχεια θα τις πήγαινα στα Πολεστέντα. Μέσα σε 15-20 λεπτά ήρθα στην αστυνομική και μου είπαν πήγαινε μας στο καρότσι. Στη συνέχεια τους είπα ότι έχω αυτές, ελάτε να σας δώσω γιατί πριν 15 λεπτά βρήκα δύο βαλίτσες και αυτό έγινε. Και εμένα μου φαίνεται περίεργο το ότι ξέρεις δουλεύεις σε ένα τέτοιο χώρο που εννοείται ξέρεις ότι υπάρχουν κάμερες να πας να κάνεις κάτι τέτοιο. Τώρα από την άλλη κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι λογικά υπάρχουν στοιχεία. Mm-hmm. Βέβαια μπορεί να υπάρχουν και απλά υποψίες. Αυτό, ναι. Να πούμε κάτι που έτσι, έχει λίγο φαν μέσα, ρε παιδί μου, για να το ελαφρύνουμε, γιατί μέχρι στιγμή ίσως είναι όντως πολύ dark, που λέγαμε και off camera. ότι δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό, αλλά ζήτησε να γράφεται rapper και όχι trapper. Σωστό, ζώνο, ε. Και εντάξει, όντως είναι σωστό. Ναι, δεν είναι trapper. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Πιο light περιστατικό σίγουρα σε σχέση με τις προηγούμενες δύο υποθέσεις, αλλά είναι κάτι που και αυτές τις μέρες που γυρίζουμε το newsletter παίζει full στα site και στις ειδήσεις. Και πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Ναι, έτσι λίγο να το σπάσουμε. Ναι, πολύ ευχάριστο θα γιατί έλεγα. Γιατί μετά έχουμε πάλι κατηφόρα λίγο. Πριν την κατηφόρα πάμε όμως στην ανηφόρα. Τι κάνουμε εδώ πέρα, ρε φίλε. Τέχνη, όλοι όρθιοι. Γι' αυτό κάντε subscribe που λέγει ο Νίκ. Είχαμε μία αποστολή του ντελινισμού.
η φίλη μας η Μελπομένη Μαραγκίδου και συναδέλφισσα την οποία αγαπάμε πολύ, βρέθηκε στο Las Vegas όχι για να παίξει σε κάποιο καζίνο, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να γίνει και αυτό, μπορεί να γίνει, θα μας πει, αλλά για να βρεθεί στην απονομή των Oscar των ερωτικών ταινιών, των AVN Awards, στα οποία είχαμε και ελληνικές συμμετοχές. Για μια ακόμη χρονιά ελληνικά χρώματα στο Las Vegas, στα AVN. Εκπροσωπήθηκε η Ελλάδα, είχαμε και ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει στην εκπομπή, δηλαδή τον Τεό και την Christy White. Σωστά. Οι οποίοι συμμετείχαν και σε κάποιες κατηγορίες με το Sugar Babes TV. Η Christy White δεν βρέθηκε στο Las Vegas. Δεν κατάφερε να πάει στο Las Vegas, έκανε ένα μικρό λαθάκι στην αίτηση για τη βίζα. Με την έστα, ναι. Μπέρδεψε την Κούβα με την Καραϊβική και είχε γράψει ότι είχε πάει διακοπές στην Κούβα ενώ ήταν στην Καραϊβική. Ναι, είχε κάνει, ρε παιδί μου, τσέκα και στην έστα, παλιά βίζα, ρε παιδί μου, που υπάρχει ένα κουτάκι που σου λέει αν έχεις επισκεφτεί κάποιες χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Κούβα. Έκανε τσέκα η Christy White στην Κούβα, ενώ δεν είχε πάει στην Κούβα. Ναι, ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων, έχασε τα βραβεία. Η Μελπομένη όμως ήταν εκεί. Ήταν εκεί και έχει κάνει ένα πολύ ωραίο οδηπορικό. Η Μελπομένη έκανε ρεπορτάζ για λογαριασμό των Τελίνες εκεί, στην έκθεση με τα πολλά ερωτικά βοηθήματα, στα βραβεία εκεί μετά στο κόκκινο χαλί. Είχε ντυθεί και υπερπαραγωγή στην απονομή. Έτσι. Οπότε πάμε να πάρουμε μια καλή γεύση από AVN Awards, από το οδηπορικό της Μελπομένης στο Las Vegas. Καλή απόλαυση. Είμαστε στα AVN Awards. Εδώ ξεκινάει η Expo με όλες τις τελευταίες στάσεις της Toys. Είμαστε μέσα στην έκθεση, μιλάμε για πάρα πολλά περίπτερα. Μιλάμε για μία από τις πιο επικερδείς βιομηχανίες στον κόσμο. Εδώ χτυπάει η καρδιά, από εδώ ξεκινούν όλα. Από το πιο μικρό αντικείμενο που μπορεί να βρεθεί σε ένα σεκτό στην αφήνα, έχει πρώτα διατομιστεί εδώ. Αυτό είναι ένα μπρελό δονητής. Ποιον βρήκε? Τον Κεν. Πες μου, τι ήθελες να κάνεις, γιατί είστε εδώ, τι συμβαίνει, Sugar Babes μπλουζάκι. Ήρθαμε για να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Ήρθαμε για τα βραβεία AVN, γιατί είμαστε και υποψήφιοι σε εταιρεία σε Sugar Babes με πόσα, πέντε. Να πάρουμε όλα, να γυρίσουμε πίσω έτσι, τα αγκαλιά όλα. Για ποιον δεν ξέρει, με ποια ταινία είστε υποψήφιοι? Με την Barbie, ρε παιδιά, αν το ξέρω. We're making butts and being sexy and having fun. Oh, the last time that I went, sorry, somebody's vibing me right now because they're evil. Anyway, the last time that I went was at a totally different hotel, so this has been like a whole new experience. Έβαλα τα καλά μου, ό,τι καλύτερο έχει παραγωγή και έχω έρθει στα Oscar ερωτικού κινηματογράφου, στα AVN Awards. Και τι έχουν τα Oscar? Κόκκινο χαλί. You are? Angela White. And a message for your fans. I love you so much. I was just in Greece in September and I had the most wonderful time. Everybody was so nice to me. The food was so swift and the water was so clear. I cannot wait to come back to Greece. How's it going? Jason Love. Thank you for being a fan. I love all y'all and have a wonderful, wonderful time. I have not performed in the watch show for a long time. Usually
they're a bit scary, but the vibe of weekend has been so fun and carefree. I don't have any more. That is one of my favorite things of all time. My next door neighbor is Greek. Oh, okay. Yeah, and she made so we come in Greek over, and I make Greece really. And that's one of my order. So I would love to go to Greece and be able to eat all your delicious food. Αυτό είναι το εισιτήριο που θα με βάλει μέσα στα βραβεία. Δυστυχώς τώρα και είναι η κάμερα. Ελπίζω του χρόνου, φίλε, να πάμε κι εμείς εκεί ως αποστολή. Και θα είμαστε κουρλίδες. Μας αξίζει. Να πάρουμε και ένα βραβείο, να το σηκώσουμε, ναι. Γιατί φέτος δεν. Δεν πήραμε βραβείο φέτος, δυστυχώς. Δεν πειράζει όμως, ρε φίλε. Δηλαδή το να είσαι στα Όσκαρ και μόνο είναι σημαντικό. Θα έχουμε στα Όσκαρ και το Λάνθιμο. Οπότε ελπίζουμε να πάρουμε εκεί κάποιο βραβείο. Εντάξει, ναι. Και του χρόνου και στις ερωτικές ταινίες. Έτσι. Πάμε σε κάτι που έγινε πριν από λίγο διάστημα και πήρε τρελές διαστάσεις με ένα βίντεο που έβγαλε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και ουσιαστικά είναι η καταγραφή της σύλληψης ενός ανθρώπου, να το πούμε, ενός τύπου τέλος πάντων, ναι. Ο οποίος ήρθε στην Αθήνα για να κάνει ραντεβού με μια ανήλικη κοπέλα. Τις προθέσεις προφανώς μπορείτε να τις φανταστείτε και αποδεικνύεται κιόλας από το περιεχόμενο του σάκου που είχε μαζί, που ήταν τίγκα στα ερωτικά βοηθήματα. Το βίντεο φαντάζομαι το έχετε δει ήδη οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς. Ουσιαστικά έστησαν αυτό το πράγμα, του έστησαν μία παγίδα, ρε παιδί μου, έτσι ώστε να έρθει στο διαμέρισμα που δεν ξέρω, είχαν νοικιάσει. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το διαμέρισμα, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία κιόλας. Ήρθε, το κατέγραψαν. Και μετά ακολούθησε η σύλληψή του. Και μετά ακολούθησε μια τεράστια συζήτηση σε σχέση με το αν... Ναι, αν είναι καλό, αν είναι κακό, ναι. Κατάλαβες. Βασικά υπάρχουν δύο απόψεις των άκρων. Δηλαδή η μία ότι πω Θεός ήρωας, μπράβο, respect. Ναι. Και η άλλη ότι το κάνεις για views και όλα αυτά. Είναι μια ουσιαστικά ελληνική εκδοχή αυτό που έκανε του Catch a Predator. Ναι. Μια αμερικάνικη εκπομπή στην οποία εδώ και χρόνια, ας πούμε, κάνουν αυτό το πράγμα, παγιδεύουν ανθρώπους οι οποίοι κλείνουν ραντεβού με ανήλικα και μάλιστα εκεί το έχουν πάει και ένα βήμα παραπέρα στην Αμερική. Έχουν μια ενήλικη ηθοποιό, η οποία όμως μοιάζει με ανήλικη, okay. Τύπου μοιάζει 16, 17, 15, ξέρεις. Και ξεκινάνε, τους βάζουν και μέσα στο σπίτι και τους την έχουν στημένη και πιάνουν κουβέντα με την κοπέλα. Και εκεί είναι ακόμη πιο σοκαριστικό αυτό το πράγμα. Βέβαια, στην Αμερική, σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, είναι μια αστυνομική επιχείρηση. Υπάρχει αστυνομία έξω από το σπίτι, επεμβαίνει όταν κρίνουν ότι πρέπει να μπουν μέσα στο σπίτι και συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο τον εκάστοτε παιδόφιλο. Ναι, γιατί μπορεί να γίνει και κάποια στραβή, όπως λέγαμε πριν. Και αυτό έρχομαι να ρωτήσω εγώ, ότι αν εκείνη τη στιγμή υπήρχε μια αντίσταση από αυτόν, έβγαζε ένα μαχαίρι, οτιδήποτε. Και γινόταν εκεί πέρα χαμός. Εκεί τι θα γινόταν ακριβώς? Δηλαδή αυτό είναι το ερώτημα το μεγάλο για μένα. Ναι, και για μένα. Δηλαδή, okay, εκ πρώτης όψης, ναι, είναι μια καλή πράξη. Ναι. Και η λεπτή γραμμή σε αυτό το πράγμα είναι, ξέρεις, πού ξεκινάει μια καλή πράξη και πού τελειώνει και πού αρχίζει αυτό που λέμε βιτζιλαντισμός. Δηλαδή, το να γίνει ο άλλος βιτζιλάντε, να γίνει ήρωας, να πάρει την κατάσταση, τον νόμο στα χέρια του. Που συνήθως αυτό δεν έχει καλή κατάληξη. Αρχικά, εντάξει, το ξέρουμε ότι δεν λειτουργούν όλα τέλεια σε αυτή τη χώρα, ίσα ίσα και κάτω του μετρίου, και ότι αυτές οι υποθέσεις θα έπρεπε να έχουν λυθεί πολύ πιο πριν, πολύ πριν τις πάρει, ρε παιδί μου, επόμενα influencer ή οτιδήποτε. Και καταλήγει στο γεγονός ότι τελικά χρειάζεται κάτι τέτοιο. Γιατί χρειάζεται, και είναι σωστό, και παίρνουν, ρε παιδί μου, όλα τα μέτρα, ας πούμε, στο να μην γίνει η κατάσταση χειρότερη. Και μετά, ξέρεις, μπορεί να περάσει αυτό στην κοινωνία ότι. Α, δεν λειτουργεί η αστυνομία, δεν λειτουργεί τίποτα. Παίρνω την κατάσταση στα χέρια μου. Δεν ξέρουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση ποια είναι η πρόθεση. Ο Κοψιάλης είπε ότι
αυτό το βίντεο ουσιαστικά ανέβηκε για να υπάρξει, κατάλαβες, γνωστοποίηση και να πάρουν το μήνυμα και κάποιοι άλλοι που μπορεί να έχουν στο μυαλό τους να κάνουν τέτοιες πράξεις. Η αλήθεια είναι ότι πάντα όταν κάνεις μια καλή πράξη, το ξαναλέω, η οποία όμως δημοσιοποιείται και παίρνει διαστάσεις, πρέπει να είσαι έτοιμος και για την κριτική από την απέναντι πλευρά. Καλά, νομίζω ότι το είχε υπόψη το αυτό. Ναι. Αλλά και δεν νομίζω, επειδή πολλοί κόσμοι λέει το κάνει για τα views, δεν νομίζω ότι είχε ανάγκη ο Κοψιάλης να κάνει κάτι για τα views. Εντάξει, θα μπορούσε να κάνει και κάποιο άλλο βίντεο και να κάνει views. Ακριβώς. Θα μπορούσε να φέρει, να κάνει μια ιδιωτική καταγραφή, που λέει ο λόγος, και να βαρέσει εκατομμύρια views επίσης. Δεν νομίζω ότι το έχει ανάγκη. Και εγώ του δίνω ότι μέσα του σίγουρα θα είχε καλό σκοπό. Εντάξει, δεν όταν κάνεις κάτι τέτοιο προφανώς. Με δεύτερη σκέψη, ας πούμε, κατά την άποψή μου. Απλά, εντάξει, υπάρχει και άλλη άποψη ότι. Ναι, ναι. Ξέρεις αυτό γιατί να βγει, ή ξέρεις αν δεν υπήρχε άλλο τρόπος κτλ. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν μπορεί να το ξέρεις. Αυτή είναι η ζωή του ούτως ή άλλως. Δηλαδή καταγράφει τα πάντα ό,τι κάνει και τα βγάζει, όπως πολλοί άνθρωποι εκεί έξω. Αυτό είναι και θέμα που ανέφερες πριν, της αστυνομίας ίδιας. Όταν ο κόσμος ξέρει ότι για να επέμβει η αστυνομία, απλά μπορεί να τους πάει τηλέφωνο και να μην έρθουν ποτέ. Ναι. Μου έχει συμβεί προσωπικά. Και σκέψω ο άνθρωπος, επειδή μου φύγει ο πατέρας αυτού του κοριτσιού, ότι δεν σκέφτηκε να πάει στην αστυνομία και σκέφτηκε να πάει στον Κοψιάλη. Από εκεί φαντάζεσαι, ας πούμε, ξεκινάει το πόσο λάθος είναι στο μυαλό του κόσμου, ας πούμε, οι αρχές, οι υπηρεσίες που πρέπει να το βοηθάνε. Ναι, αλλά αυτό είναι πρόβλημα, νομίζω, των αρχών που έχουν περάσει αυτή την εικόνα στον κόσμο. Ναι. Ότι ξέρεις κάτι, δεν θα βγάλεις άκρη μαζί μας. Αυτό είναι τροφή για σκέψη, ρε φίλε. Αυτό. Και τελευταίος αστερίσκος, ελπίζω να είχαν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες, γιατί, ρε φίλε, διάβαζα, ξέρεις, και κάποιες νομικές απόψεις αυτές τις μέρες σχετικά με το περιστατικό. Και λένε ότι, ας πούμε, αν δεν είναι στοιχειοθετημένο και σωστά νομικά, παίζει να είναι άκυρο όλο αυτό που έχει συμβεί. Ναι. Και πώς να την γλιτώσει. Λοιπόν, παιδιά, άλλο ένα newsletter έφτασε στο τέλος του, το πιο μαύρο ever που έχουμε κάνει εδώ. Δεν συντήθηκε σωστά. Το μαυρίσαμε πολύ. Η μόνη ευχάριστη νότα είναι αυτό το πολύχρωμο φούτερ. Αυτό εδώ πέρα το έχει βάλει στο πλήσιμο ο Παύλος. Κάτι περίεργο παίχτηκε εδώ. Λοιπόν, να σας ξαναπούμε εκεί πέρα να κάνετε subscribe, να ανέβει καναλάρα μας. Ναι, παιδιά, δώστε λίγο. Να γίνει χαμός, είμαστε καναλάρχες εδώ πέρα. Πρέπει να πάμε νούμερο ένα πριν πεθάνουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, μας κάνετε like. Φυσικά, μας ακολουθείτε στα social media. Και μην ξεχνάτε να χτυπάτε το καμπανάκι με τις ειδοποιήσεις, γιατί έρχεται τρελό υλικό. Συνεχίζουμε δυναμικά. Back to back. Back to back. Ηλία, ρίχτω και η στάτη, θα γίνει χαμός. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά, stay out of trouble.